Μια εισαγγελέα η οποία προκρίθηκε με 10-1 και όχι με 5-6, με οριακή πλειοψηφία. Ναι, αλλά έθεσε ένα ερώτημα ο κύριος Πλεύρης. Γιατί εγώ κάνει τώρα αυτή την κίνηση. Αφήστε με, αφήστε με, αφήστε με να ακουστούν αυτά που θέλω να πω. Έχει μεγάλη σημασία να αυτή η δικαστή να κάνει σωστά τη δουλειά. Ναι, αλλά απαντήστε όμως και στην ερώτηση. Δεύτερον, σε όλες τις ερωτήσεις απαντάω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η κυρία Τουλουπάκη λοιπόν επανεξελέγει, δηλαδή. Το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο με 8-3 είπε πάλι κάνετε καλά τη δουλειά σας, προχωρήστε. Θέλω να θυμίσω ότι πρόσφατα ο Ανδρέας Ολοβέρτος έχει δικαίωμα από τον νόμο, ζήτησε την εξαίρεση της κυρίας Τουλουπάκη. Το Συμβούλιο Εφετών είπε όχι, κάνει καλά τη δουλειά της. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Γιατί πρέπει να βρεθεί και ένας φυσικός αυτούργος. Ο ηθικός αυτούργος είναι ο Παπαγγελόπουλος. Ο Τσίπρας έχει φύγει, ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει φύγει από το κάδρο, τον βγάλανε βάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Και παραμένει ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ο σκευωρός τέλος πάντων κύριος Παπαγγελόπουλος, επηρέασε την κυρία Τουλουπάκη. Τι λόγο έχει το Συμβούλιο Εφετών? Είναι χειροπιαστή απόδειξη δηλαδή ότι η Τουλουπάκη, που θα μπορούσε να είναι φυσικός αυτούργος, κάνει καλά τη δουλειά της. Δεύτερον, η Ένωση Εισαγγελέων. Τώρα όλο αυτό, κύριε Παπαχριστόπουλο, είναι για να δικαιολογήσετε ότι ορθώς έκανε η κυρία Τουλουπάκη και έστειλε το εξώδικο κτλ. Αυτό λέτε. Θα απαντήσω. Αυτό λέτε. Είναι το λιγότερο, κύριε Τζουνό. Παρακαλώ. Το λιγότερο είναι. Η Ένωση Εισαγγελέων, που ξέρετε, απαριθμεί πολλά, πάρα πολλά άτομα, πήρε ανοιχτά θέση υπέρ του πώς δουλεύει η κυρία Τουλουπάκη. Γιατί ακούστηκαν πολλά για τους εισαγγελείς. Και ακόμα, ακούστε με λίγο. Ναι, ναι. Δεν τέλειωσα. Στις 8 του μήνα, δηλαδή έχουν περάσει 25 μέρες, ο Άριος Πάγος πληροφορήθηκε για το έγγραφο που δημοσίευσε η εφημερίδα Καθημερινή. Ναι. Τώρα, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος πρέπει να πάνε την Πέμπτη στην Επιτροπή. Επιτρέψτε, σας πω. Ο κύριος Πλεύρης είπε δεν είναι πια μέλη. Εγώ δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω, γιατί δεν έχω λόγο να το κάνω. Βεβαίως. Ο Άριος Πάγος εδώ και 25 μέρες δεν βρήκε κανένα λάθος να κάνει η κυρία Τουλουπάκη. Τελειώνω με την κυρία Τουλουπάκη και λέω το εξής. Ο Άριος Πάγος εξετάζει δύο εισαγγελείς του Αρίου Πάγου. Εξετάζουν το θέμα της κυρίας Τουλουπάκη και των εισαγγελών διαφθοράς. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Έχει κρατήσει το φάκελο για αυτό το κομμάτι και έχει στείλει το φάκελο αναφορικώς με τον κύριο Παπαγγελόπουλο στην Βουλή. Κύριε Παπαχριστόπουλε, πρέπει να μάθουμε κι εμείς ποιοι είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρες, μιας και όλοι τους ξέρουν εκτός από την ελληνική. Γιατί είπατε ότι ξέρει πολλά από την υπόθεση ο κύριος Πολάκης. Αυτό που έχει δηλώσει ο ίδιος είναι ότι ξέρει και τους προστατευόμενους μάρτυρες. Έχει πει ιδιότητά τους που δεν δικαιολογείται αν την ξέρει. Γι' αυτό τον καλούμε ως μάρτυρα. Είναι εύκολο καταρχήν να κατασκευάζεις προκαταβολικά κάποιον για μάρτυρα που δεν τον έχει καλέσει ποτέ η δικαιοσύνη και δεν ξέρεις και εσύ πότε θα τον καλέσεις. Είναι το πιο απλό πράγμα και μπορούμε να το καθιερώσουμε στο μέλλον. Αν θέλουμε να πετάξουμε κάποιον από κάποια επιτροπή, να τον χρήσουμε μάρτυρα μελλοντικά. Ένα το κρατούμενο. Θέλω να πω όμως για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Είναι καλοκαίρι του 2016 που αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες αξιολογούνται από το FBI με πολύ αυστηρά κριτήρια και καταθέτουν σε σχέση με την Νοβάρτης. Κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, παιδιά. Και θέλω να θυμίσω ότι όποιος νομίζει, γιατί ακούω κουκουλοφόρους, ακούω διάφορα, ότι ο θεσμός του προστατευόμενου μάρτυρα είναι διάτριτος, έχει την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και μπορεί να τον καταργήσει. Εσείς τι λέτε, να τους μάθουμε ή όχι? Έχουμε ένα λεπτό, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ούτε μία στο εκατομμύριο, κύριε Τζούνο, ακούστε λίγο. Ξέρετε αν είναι ήδη μάρτυρες. Κύριε Πλεύρη, παρακαλώ. Ακούστε, όχι, δεν το ξέρω, κύριε Πλεύρη. Ούτε κανείς δεν το ξέρω. Να τους μάθουμε ή όχι. Ακούστε λίγο. Έχουμε 40 δεύτερα, σας παρακαλώ. Όχι, αυτό είναι κοτσομπολιό, με συγχωρείτε. Εγώ δεν έχω καμία πρόθεση να μάθω. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης, κύριε Τζούνο. Μάλιστα. Η αμερικάνικη νομοθεσία. Η αμερικάνικη νομοθεσία επίσης, να το ακούσουν αυτό οι τηλεθεατές σας. Δεν δίνει χρήματα σε ανθρώπους έτσι επειδή κάποιος πάει και καταθέτει. Κύριε Παπαχριστόπουλε, αν δεν διασταυρωθούν τα στοιχεία, οι αξιόπιστοι μάρτυρες πάνε για παρακόλληση της δικαιοσύνης. Δεν γνωρίζετε, δεν έχετε ακούσει ότι ο κύριος Μανιαδάκης είναι ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες? Ο κύριος Μανιαδάκης έχει γίνει γνωστός, κύριε. Έχει αρθεί το καθεστώς. Ακούστε τι έχει γίνει στον κύριο Μανιαδάκη. Ελάτε, κύριε Πλεύρη, για να ολοκληρώσουμε. Στον κύριο Μανιαδάκη έχει συμβεί το εξής περίεργο. Ενώ ήταν. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που ελέγχουμε. Ενώ είχε κατονομαστεί ως εμπλεκόμενος, μπήκε προστατευόμενος μάρτυρας. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που ελέγχουμε. Πώς ο κύριος Μανιαδάκης, που έχουν πει καταθέσεις εναντίον του σε προηγούμενο στάδιο, έγινε προστατευόμενος. Είναι αξιόπιστος, κύριε Πλεύρη, κατά τη γνώμη σας, ο κύριος Μανιαδάκης. Για τον επικαλείστε. Κρίθηκε, άλλο σας είπα, κύριε Παπαγκασόπουλε. Κρίθηκε από την κυρία Τουλουπάκη αξιόπιστος και μπήκε στο καθεστώς.
Κρίθηκε από την κυρία Τουλουπάκη που είπατε εσείς τώρα. Δεν είχε μεσολαβήσει κρίθηκε. Η φυγή του για την οποία κρίθηκε. Δεν ενημέρωσε κανένα. Κρίθηκε, εγώ σας λέω. Τελειώσαμε. Φοβάται, δεν φοβάται, αυτό ήταν. Την κυρία Τουλουπάκη. Τελειώσαμε. Κύριε Πλεύρη, φοβάται την Προεδρική Επιτροπή, τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Τζαβάκη. Δεν φοβάται και να πω κάτι. Ο κύριος Φρουζής 4,5 χρόνια με εξεταστική ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον κάλεσε και προανακριτική. Είναι η πρώτη που καλεί το Φρουζή. Καλή σα ημέρα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δύο. Μα καλεί ο Λιάκα. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6 το ραδιόφωνο του Sky. Και στις 10 εδώ σε επάλξη ενημέρωση στην τηλεόραση. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Yes. Γεια σα. Αποτύπωμα με τον Παύλο Τσίμα, Πέμπτη στις 12 το βράδυ. 30 χρόνια από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Τι ίχνος αφήνει στην ιστορία, πώς αλλάζουν η Ευρώπη και ο κόσμος. Τι σημαίνουν για εμάς αυτές οι αλλαγές. Στο στούντιο, Ντόρα Μπακογιάννη και Ευάγγελος Βενιζέλος. Αποτύπωμα με τον Παύλο Τσίμα, Πέμπτη στις 12 το βράδυ, στον Sky. Το Disney on Ice παρουσιάζει το Frozen.